Βίντεο. Λοιπόν, μόλις ξεκίνησα. Λοιπόν, γεια σας. Σήμερα τι μέρα έχουμε? Σήμερα είναι... Τρίτη. Τρίτη είναι σήμερα. 12 του μηνός, έτσι, τρίτη 12 του μηνός και κάνουμε πάλι ένα live. Θα ξεκινήσουμε να κάνουμε μερικά live βίντεο με την ιδιότητα την εξής, ότι δηλαδή αυτά που έχω να πω με τη μαμά θα τα ακούτε κι εσείς. Άρα λοιπόν είναι πληροφορίες ζωντανές, δεν τα έχουμε επεξεργαστεί, δεν είναι ένα βίντεο στημένο, δεν είναι κάποιες πληροφορίες τις οποίες τις έχουμε δουλέψει. Η μαμά είναι παρούσα, βαστάει το μωρό της, δεν το δείχνουμε, έτσι, με τη συγκατάθεσή της γίνονται όλα αυτά, έτσι μαμά. Ναι, βέβαια. Βεβαίως, έτσι, παίρνουμε και τη συγκατάθεση, έτσι. Ναι, ναι. Να έχουμε και το GDPR μαζί μας. Mm. Λοιπόν, και έχουμε το μωράκι της, το οποίο είναι... Ένα παιδί έχει, έτσι, το πρώτο στο παιδάκι, θα κάνει δεύτερο σιγά σιγά. Δεν θα κάνει δεύτερο? Πιο μετά, εντάξει. Πιο μετά. Καλά είμαστε. Καλά είμαστε. Λοιπόν, και θα κάνουμε λοιπόν, θα πούμε λοιπόν τα προβλήματα, να πούμε ενός παιδιού το οποίο είναι 8 μηνών προβλήματα. Θα συζητήσουμε δηλαδή αυτά που θέλουμε σε ένα παιδάκι το οποίο είναι 8 μηνών. Το ζυγίσαμε προηγουμένως, έτσι, δεν το έχουμε εξετάσει. Θα το εξετάσω αργότερα. Το ζυγίσαμε λοιπόν και είμαστε 8 μηνών και 3 ημερών και έχει βάρος 7.950 και ύψος 70. Και η περίμετρο κεφαλής πάρα πολύ καλή. Το βάρος του, σύμφωνα με τις καμπύλες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας που δουλεύουμε, έτσι, είναι ακριβώς 8 κιλά έπρεπε να ήταν και το ύψος είναι και ένα ποντάκι περισσότερο. Mm-hmm. Δεν μετράμε ύψος, μετράμε μήκος. Αυτό έχει μια διαφορά, έτσι, αλλά δεν είναι για τις παρούσεις. Ωραία εδώ. Άρα λοιπόν, έχω ένα παιδί. Πάμε λοιπόν να κουβεντιάσουμε και να πούμε μερικά πράγματα. Τα διατροφικά μας. Mm-hmm. Έτσι. Θυλάζει μαμά. Ναι. Θυλάζει μαμά. Μερικά μπράβο στη μαμά. Έτσι. Θέλω μερικά μπράβο στη μαμά. Έχουμε λοιπόν θυλασμό. Πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, από φαγητό. Τι τρώμε? Λοιπόν, από φαγητό, φρούτα, λαχανικά, κρέας και αυγό. Και αυγό. Ναι. Φάγαμε και το αυγό. Φάγαμε και το ασπράδι και τον κρόκο. Ναι, ολοκληρώσαμε τη διαδικασία. Ποιος φωνάζεις? Τα αυτιά να βγούμε τον ανθρώπο. Τι θα γίνει, βρε, τι θα γίνει. Λοιπόν. Ολοκληρώσαμε τη διαδικασία με το αυγό. Ωραία. Για 2 εβδομάδες. Μια χαρά πήγε. Της αρέσει το αυγό. Και τι μας μένει τώρα, δηλαδή το ψάρι? Ναι, έχω κάποιες απορίες σχετικά με τη διαδικασία. Θα τα πούμε και αυτά λιγάκι. Ωραία. Λαχανικά, κρέας τρώει πολύ καλά. Ωραία. Από όλα τρώει, δεν έχει θέμα. Με τα φρούτα έχουμε ένα θέμα. Τα φρουτάκια, δηλαδή. Δεν τα πολύ τρώει. Δεν τις έχω ξεκινήσει και γιαούρτι. Και το γιαούρτι της το βάζω λίγο μέσα στα φρούτα γιατί της αρέσει και λίγο το ανακατεύω. Ναι. Τραχανά δώσαμε? Όχι, δεν έχω δώσει ακόμα. Γιατί? Γιατί έκανα διαδικασία με το αυγό και πήρε 2 εβδομάδες. Πήρε λιγάκι περισσότερο. Πήρε λίγο περισσότερο. Άρα ναι. Γιαούρτι, τραχανά, όλα αυτά τα ζυμαρικά, αστεράκια, τα ιστορίες και λοιπά. Και βρώμη θέλω να τις βάλω. Βεβαίως και βρώμη, ναι. Και όλα τα σιτηρά. Ναι. Έτσι, σιτηρά μπορεί να είναι κρυφάρι, σιτάρι, βρώμη και τα λοιπά, να τα δώσουμε όλα. Λίγο πολύ τα δίνουμε όλα. Έτσι, μαμάδες, τα δίνουμε όλα, τα δίνουμε σε αυτή την ηλικία. Μήπως είναι αλλεργικό το παιδί? Ναι. Δοκιμάζουμε. Εάν μας δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα σε κάποια τροφή, τότε πραγματικά πειραματιζόμαστε και το σταματάμε και το ξαναβάζουμε για να κάνουμε τη δοκιμασία πρόκλησης. Και αν δούμε ότι όντως πάλι μας ξαναπείραξε, τότε το αποσύρουμε. Ναι. Μην ενοχοποιήσουμε τροφές τυχαία. Έτσι. Άρα λοιπόν κάνουμε λοιπόν ένα τσεκάρισμα. Mm-hmm. Άρα πάρα πολύ όμορφα. Έχουμε λοιπόν το μωρό μας το οποίο λίγο πολύ τα έχει φάει. Στο δικό μου το γιατρό θεωρώ ότι λίγο έχει ψιλοκαθυστερήσει λιγάκι. Όχι ιδιαίτερα. Καθυστερήσαμε για τον προηγούμενο μήνα, πριν κλείσει τον 7ο, γιατί έκανε μια δυσκολιότητα που σας είχα πει. Σωστό. Ναι. Μάλλον στην πατάτα το έκανε. Και λίγο το τρέναρα για να καταλάβω κιόλας, να είμαι σίγουρη ότι τη φταίει. Ναι. Δηλαδή δεν τσέχασα πολλά πράγματα μαζί για να ένα σιγά σιγά, σωστά. Για να καταλάβω. Και έκανε λίγο στο καρότο και στην πατάτα. Τώρα πατάτα τη ξανά έβαλα αυτή την εβδομάδα, δεν είχαμε. Άρα, λοιπόν, οπότε αρχίζει και συνηθίζει. Είναι αυτό που λέγαμε ότι ξαναδοκιμάζουμε. Ναι, εννοείται. Δεν ενοχοποιήσουμε ότι φάνηκε καλά την πατάτα την πρώτη φορά, έτσι. Λίγο πολύ. Από τα κρέατα τι έχουμε δοκιμάσει? Κρέατα μοσχάρι, κοτόπουλο και κατσίκι. Και κατσικάκι, έτσι. Ναι, τη αρέσει πάρα πολύ. Μη μου φάει το μικρόφωνο. Το φάει. Θα το κάνει έτσι κλακ και το φάει στο στόμα. Άρα λοιπόν, έχουμε φάει και μοσχαράκι, κοτόπουλο και κατσάκι. Αρνάκι. Αρνάκι όχι. Θα βάλουμε. Όχι. Γενικά το λέω, θα το πω και στις μαμάδες, προτιμάω τα μικρά ζώα. Ναι. Δηλαδή αρνάκι, κατσικάκι και τα λοιπά, τα προτιμάω περισσότερο από το μοσχάρι. Η αλήθεια με κατσίκι ξεκινήσαμε. Μου το μπράβο. Ο λόγος είναι ότι κυρίως στη βιβλιογραφία, στη διεθνή βιβλιογραφία, έχουν εισάγει το μοσχάρι γιατί όλη η Ευρώπη μοσχάρια έχει. Βέβαια, ναι. Αλλά η Ελλάδα και η Ιταλία βέβαια έχει να πούμε πάρα πολλά
αμνοερήφια, που mm-hmm. σημαίνει δηλαδή ότι είναι και πιο καλά. Είναι, τρέφονται καλύτερα και τα θεωρώ λοιπόν και πιο σωστές τροφές. Ναι, ναι. Ωραία τότε. Άρα λοιπόν θα βάλουμε και τραχανά. Έτσι. Ναι, ναι. Είναι πολύ σούπερ τροφή. Θεωρείται μία από τις καλύτερες τροφές, mm-hmm. μεσογειακές τροφές, πάρα πάρα πολύ καλά. Εμείς θέλουμε να κατακτήσουμε, η ελληνική διατροφή να κατακτήσει την παγκόσμια. Διάβαζα εχθές σε ένα site, δεν θυμάμαι, ότι ένας Έλληνας γιατρός έχει κατακτήσει με τη διατροφή τη Σουηδία, τη Σκανδιναβία, κάποια χώρα. Mm-hmm. Έτσι. Δηλαδή η μεσογειακή διατροφή τους πάει να τους διδάξει. Mm-hmm. Έχουμε την καλύτερη διατροφή και θέλουμε πραγματικά να διδάξουμε εμείς τους άλλους, όχι οι άλλοι εμάς. Τη μεσογειακή. Τη μεσογειακή διατροφή. Και μεγαλώνοντας το παιδί, δηλαδή, θα με δεις σιγά-σιγά να επιμείνω σιγά-σιγά στο μεσογειακού τρύπο διατροφή. Ναι. Έτσι, τώρα για να τα ακούνε και οι γονείς που μας ακούνε, έτσι. Στη μεσογειακή διατροφή θέλω την εβδομάδα μία φορά κόκκινο κρέας. Ναι. Δύο φορές άσπρο. Δύο φορές ψάρι, δύο φορές λαδερό. Εκ των οποίων το ένα να είναι όσπρια. Αυτό ήθελα λοιπόν, να σας ρωτήσουμε τα όσπρια. Έτσι, άρα λοιπόν άσπρια. Βλέπουμε ότι σιγά σιγά απομακρύνουμε το κόκκινο κρέας όσο μπορούμε. Mm-hmm. Έτσι, γιατί έχει μπει στη δυτικού τύπου διατροφή πάρα πολύ. Έτσι, άρα λοιπόν όσο μπορούμε. Ελένη μου, κάνουμε βίντεο. Θες και εσύ να έρθεις, είναι live. Δεν θέλεις. Δεν θέλει, παιδιά. Δεν θέλει. Δεν φταίω. Άρα λοιπόν, επευκαιρίας είπαμε τη μεσογειακή τροφή, η οποία στηρίζεται κυρίως στα λαχανικά, στα φρούτα και στο ελαιόλαδο. Το ελαιόλαδο είναι σπουδαία τροφή έτσι, mm-hmm. για τα λιπαρά. Δηλαδή, επειδή ο οργανισμός μας θέλει λιπαρά, έτσι, το ελαιόλαδο θεωρείται ίσως το καλύτερο έτσι, συστατικό σαν ελαιόδες. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, πάρα πολύ καλά. Τα έβαλε λοιπόν σε διατροφή. Δίνουμε ιδιαίτερη σημασία λοιπόν και τώρα που είμαστε στον 8ο μήνα να μιλάμε για τη διατροφή, να λέμε αρκετά πράγματα, που πρέπει να τα πούμε αρκετά πράγματα. Έτσι. Έχει λοιπόν, συνεχίζει βέβαια το θυλασμό και όσο πώς θες να τον κρατήσεις το θυλασμό, έχεις κάποια. Για χρόνο σίγουρα τώρα. Ένα βλέπουμε, χρόνο και βλέπουμε. Έτσι, όσο θέλει ναι. και όποτε θέλει, όσο θέλει να είναι το δίδυμο μαμά και παιδί. Ναι. Συμφωνούμε απόλυτα. Ναι, ναι, ναι. Έτσι κι αλλιώς. Ο θυλασμός απομακρύνεται από τα κύρια γεύματα και μένει πρωί, βράδυ και όποτε χρειαστεί ενδιάμεσα ή και το βράδυ. Εντάξει, πλέον μας εξυπηρετεί κιόλας γιατί είναι σύντομος, πέρα από το βράδυ που εντάξει. Είναι γρήγορος. Συγγνώμη ναι. να μαζέψουμε ναι. τα. Έχουμε κάποια τεχνικά θέλω. Τεχνικά δεν πειράζει. Ναι, θα γίνουμε και αυτά. Έτσι. Ωραίοτατα. Άρα λοιπόν. Άρα ο θυλασμός συνεχίζεται. Άρα είπαμε λοιπόν τα φαγητά μας, πάμε στις κενώσεις μας. Κενώσεις πόσες φορές την ημέρα κάνει. Είχαμε μια δυσκολιότητα. Κάνει και δύο πλέον. Και δύο. Εντάξει, μέχρι δύο κάνει. Μέχρι δύο. Μέχρι δύο. Ναι. Έτσι. Από τότε που ξεκίνησε να πίνει πιο πολύ νερό, mm-hmm. έχει βοηθηθεί. Γιατί στην αρχή δεν έπινε, οπότε δυσκολευόταν. Ωραία. Τώρα θα σου το τραβήξει το αυτό. Ναι. Θα της το πάρω λίγο πιο πέρα. Πάει το καλώδιο, πάει το καλώδιο. Είναι νόστιμο. Θα σου δώσει κάτι άλλο η μάνα σου. Της αρέσουν πολύ αυτά. Τα καλώδια. Θα σου δώσει η μάνα σου κάτι άλλο. Θα σου βάλω πίσω έτσι έτσι. Λοιπόν, έτσι θα το φτιάξουμε το καλώδιο της μανούλας εδώ πέρα γιατί... Εντάξει, το φτιάξα. Ωραία. Μπράβο, μπράβο, ναι. Λοιπόν, άρα οι κενώσεις μας έχουν λίγο ψηλοφτιάξει, έτσι, ναι, ναι. Ωραιότατα. Κάθε μέρα, εντάξει, τώρα έχουν περάσει κάτι μέρες που βραμικάνει, αλλά okay, όχι αυτό το πράγμα που περάσαμε τρεις μέρες και δεν είχε... Ωραία, ο ύπνος το βράδυ. Λοιπόν, ο ύπνος κάποιες μέρες είναι καλός. Κάποιες μέρες είναι. Επειδή βγάζει δόντια, θα το δείτε κι εσείς. Ναι, ναι, το δω. Ναι. Είναι... Τώρα έχουν ξεμπητήσει. Έχουμε αρκετή γκρινίτσα το βράδυ. Έχουμε γκρινίτσα, ναι, 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 ναι. Άρα λοιπόν κοιμάται συνεχόμενες ώρες, 2-3 ώρες και ξυπνάει. Όχι, εντάξει. Κάποια βράδια θα κοιμηθεί 4 σερί. Ωραία. Από έτσι. Το βαθύ ύπνο και μετά δηλαδή θα κοιμηθεί 4 ώρες. Συμφωνούμε. Μίλησες για βαθύ ύπνο, να ξέρεις ότι τα παιδιά μέσα στη νύχτα κοιμώνται. Έτσι συνέχεια, αλλά κάνουν βαθύ ύπνο, ξύπνημα. Ναι. Βαθύ ύπνο, ξύπνημα. Ναι, ναι, ναι. Στο ξύπνημα, που φτάνουμε δηλαδή στη φάση της αφύπνισης, mm-hmm. αν δεν έχουμε κάτι να μας πονάει, κανένα δοντά κτλ., ξαναγυρνάμε πλευρό, ξανακοιμόμαστε. Ναι. Αν όμως μας πονάει κάτι, όπ, ξυπνάμε και τότε ζητάμε ναι. τη βοήθεια της μαμάς, που μπορεί να είναι γάλα, μπορεί να είναι κάτι άλλο, μπορεί να είναι αγκαλιά, μπορεί να είναι ό,τι θέλετε. Ναι. Άρα λοιπόν, μέσα στη νύχτα, ο ύπνος έχει κάνει 3-4 κύματα. Βαθύ ύπνο, mm-hmm. αφύπνιση. Mm-hmm. Βαθύ ύπνο, αφύπνιση. Ναι. Στην αφύπνιση λοιπόν, αν υπάρχει κάτι που μας ενοχλεί, ξυπνάμε. Ενώ στο βαθύ ύπνο δεν μας ξυπνάνε, δηλαδή και βόμβες να πέφτουν, δεν ξυπνάνε. Το έχω καταλάβει. Αυτή είναι η διαφορά. Έτσι. Αλλά είναι μια κυματοειδής μορφή, κυρκάδιοι ρυθμοί είναι αυτοί, στους οποίους τους σεβόμαστε πάρα πολύ και τους θέλουμε. Αυτός είναι ο ύπνος μας, έτσι, και τα δόντια. Και κοιμάται μαζί σας,
Στο κρεβάτι, κρεβάτι της δίπλα μας. Στο κρεβάτι ναι. της δίπλα ναι. μας και το προσέχουμε. Κάποια ναι. στιγμή θα το βγάλετε εκτός δωματίου. Στον χρόνο θα προσπαθήσω, ναι. Ωραιότατα. Φύγαμε λοιπόν από εκεί και πάμε στην αδρή κινητικότητα. Θα μιλήσουμε αδρή, λεπτή κινητικότητα, όραση, ακοή, ομιλία, συμπεριφορά, συνέστημα, κοινωνικότητα και επικοινωνία. Λοιπόν, αδρή κινητικότητα. Σε αυτή την ηλικία, 8 μηνών, θέλουμε, έτσι, θέλουμε να κάθετε καλά και αν είναι εύκολο, όταν τη βάζω όρθια στα κάγκελα να κρατιέται. Έχει σηκωθεί. Έτσι. Ναι. Ή το επόμενο βήμα είναι να σηκωθεί μόνη της στα κάγκελα. Ναι. Σηκώνεται. Μόνη της. Άρα λοιπόν, πολύ καλά, σηκώνεται στα όρθια. στα κάγκελα, ναι. Κάνει πλάγια βήματα. Στα καγκελάκια να κάνει τσουκουτσουκ. Α, ναι, ναι, προχωράει. Δεν. Έτσι και κάνει... Πέφτηκε λίγο, αλλά εντάξει. Ναι, κάνει και πλάγια βήματα. Πάρα πολύ όμορφα. Ναι. Με τα χέρια μας. Τα χέρια μας αρχίζουν και οργανώνονται καλύτερα τώρα στον αδρομήνα. Ναι. Πιάνουμε εύκολα πράγματα, τα μεταφέρουμε από το ένα το χέρι στο άλλο. Τα παίρνουμε τα πράγματα χτυπάει, και τα χτυπάμε κανονικά. Μεταξύ τους, τα χτυπάμε κάτω. Έτσι, με... Κάνει παλαμάκια. Κάνει παλαμάκια το παιδί. Κάνει... Μας, έτσι. Έμαθε και το κουπεπέ τώρα. Και το κουπεπέ. Είναι πραγματικά να έχουν κινήσεις τις οποίες λέμε κουκουτά, κουκουπεπέ. Ναι. Τις οποίες κάνουν. Πραγματικά έχει καλή λεπτή κινητικότητα. Καλή είναι, ναι, ναι. Και αναζήτηση αντικειμένου θέλω. Τι σημαίνει, δηλαδή το πετάει κάτω ναι, το αντικείμενο και το ψάχνει. Ψάχνει, ψάχνει ναι, αναζήτηση ναι, ναι. αντικειμένου. Ναι, αντικείμενο ναι. λοιπόν το χάνουμε από τα μάτια μας και το ψάχνουμε. Ναι. Η όραση και η ακοή μας ναι. ελέγχει 180 μοίρες και περισσότερο σκανάρει τα πάντα. Ναι, ναι, ακούει ναι. καλά, έτσι. Γρήγορη ανταπόκριση. Βάλω λίγο, μπας και ρεμίσει να. Βάλτε λίγο στο στήθος. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Όραση λοιπόν και ακοή. Πάμε λοιπόν η ομιλία μας. Τι ξέρει να λέει το παιδί μας 8 μηνών. Λοιπόν, μπαμπά, νταντά, πολύ ωραία. Έλα. Μόλις έφαγε. Όχι, πεινάει κιόλας, γιατί τώρα δεν μόλις έχει πάει μεσημεριανό. Μόλις τρώει και ηρέμησε, δηλαδή είναι ναι. φοβερό. Τα μωρά δηλαδή, στο στήθος είναι το θαύμα της φύσης. Λοιπόν, λέει μπαμπά, νταντά, γκαγκά, τατά, τι άλλο. Και τώρα άρχισε να λέει και μάμ, μάμ. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Κυρίως σε αυτή την περίοδο 6 μηνών μέχρι το χρόνο κάνουμε τα λεγόμενα φωνήματα. Ναι, ναι, ναι. Στην αρχή κάνουμε τα χιλικά, μπα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 � Έτσι, και μετά κάτι ακατάληπτα. Λένε ναι, διάφορα. Και κάποια στιγμή λοιπόν καταφέρνουν και λένε μαμά, μαμά, τη μαμά και τον μπαμπά, έτσι, γάλα, μία-δύο λέξεις. Σε αυτή τη φάση είμαστε στη φάση των φωνημάτων και είναι πάρα πάρα πολύ καλό. Μαμαλίζει, νταταλίζει, ναι, έτσι μιλάω ναι. και γυαλίζει. Πάρα πάρα πολύ ωραίο το μωρό μας. Ωραία. Και πάμε λοιπόν στα τελευταία, τα οποία βέβαια σε αυτή την ηλικία δεν εκτιμώνται και τόσο πολύ, αλλά έχουν σημασία όμως. Συμπεριφορά, συνέστημα, mm-hmm. κοινωνικότητα, επικοινωνία, αντίληψη και βλεμματική επικοινωνία. Mm-hmm. Συμπεριφορά είναι ένα καλό μωράκι, χαροπό, εδώ έτσι, ή ένα γρινιάρικο όλη μέρα κλαίει και δεν μπορούμε να το κάνουμε καλά. Με τους άλλους είναι το καλύτερο παιδί. Και κοινωνικό, βλέπετε άλλα πολύ, βλέπετε πούμε, τους άλλους μικρούς ή μεγάλους, ας πούμε, και, ναι, ναι, ναι. και θέλει την επικοινωνία. Ναι, ναι, και ειδικά και άλλο μωρό να δει, έχει ένα ενδιαφέρον, ενδιαφέρον να το ακουμπήσει έτσι, και εμάς δηλαδή, θέλει να μας ακουμπάει, να μας νιώθει. Ωραιότατα, ωραιότατα. Έτσι. Αυτό που βέβαια ρωτάμε είναι κοινωνικότητα, επικοινωνία, την οποία είναι κάποια στοιχεία τα οποία τα βλέπουμε σε μεγαλύτερες ηλικίες, έτσι. Και η αντίληψη του παιδιού, το α αυτό που λέει, η αντίληψη, έτσι, είναι ένα ναι. καλό μωρό, έτσι, δεν το βλέπεις, να πούμε ότι δεν έχουμε παρατηρήσει κάτι, δεν θέλουμε να κάνουμε να λύσει προβλήματα τώρα, ούτε να κάνει πολλαπλασιασμό. Αλλά πιστέψτε με, έτσι, φαίνεται το μωρό που έχει αντίληψη, να πούμε στον 8 μήνα. Και πάμε και το τελευταίο που είναι η βλεμματική επικοινωνία. Ναι. Δηλαδή μας κοιτάει στα μάτια και χαμογελάει. Ναι. Ναι, ναι. Παιδιά τα οποία δεν κοιτάνε και δεν έχουν καλή βλεμματική επικοινωνία, φοβόμαστε αυτισμούς κτλ. Ναι. Και είναι τέτοια πράγματα. Άρα λοιπόν κάνουμε ένα μικρό σκανάρισμα και ναι. σε αυτή την περιοχή, μήπως mm-hmm. είναι κάτι. Τούτο το μωρό δεν έχει τέτοια πράγματα, όχι, σας το υπογράφω. Καθόλου. Άρα λοιπόν είπαμε λοιπόν τα διατροφικά μας, είπαμε λοιπόν και αυτά που θέλαμε και τώρα οι ερωτήσεις της μαμάς. Ναι, τώρα. Έχει ερωτήσεις η μαμά. Δεν είναι πολλές, αλλά. Τα έχω δώσει μειωμένα. Ρωτάνε εδώ, κορίτσια, τι τραχανά να πάρω και τα λοιπά. Μπορείτε να απαντάτε μεταξύ σας αν θέλετε, γιατί εγώ δεν θα σας απαντήσω μανούλες. Ναι. Δεν έχω το χρόνο να το κάνω αυτό. Λοιπόν, έτσι, σας ευχαριστώ ιδιαίτερα όμως. Ήθελα να σας ρωτήσω, με βάση το, ας πούμε, το τι ώρα κοιμάται, το τελευταίο γεύμα, τι ώρα να είναι, δηλαδή, ώστε να μην της πέσει βαρύ, να το πω έτσι. Κοιτάξτε, δεν πέφτει βαρύ. Συνήθως λέμε πρωί βράδυ γάλα. Αν όμως ένα παιδί θέλει να φάει και βραδινό, μπορεί να φάει ανετότατα.
Αν αυτό μάλιστα κάνει και κορεσμό και φέρνει και πιο βαθύ ύπνο, μπορούμε να το κάνουμε. Ναι. Έτσι. Ιδανικά μέχρι τι ώρα, ας πούμε, να το έχει φάει. Εξαρτάται με τι ώρα ξυπνάει το παιδί. Από τι ώρα ξυπνάει. Ναι. Από εκεί πάμε. Τι ώρα ξυπνάμε. 10. 10. Σημαίνει ότι κοιμάται αργά αυτό το παιδί. Κοιμάται αργά, δεν. Έτσι. Γιατί το κατάλαβα, ναι. Μόνο και μόνο που μου είπατε 10. Εάν το παιδί ξυπνήσει 8 η ώρα, τα πράγματα θα ομαλοποιηθούν πάρα πολύ καλά. Ναι. Και το μεσημεριανό θα είναι μεσημεριανό. Ναι. Και το απογευματινό θα είναι απογευματινό. Και το βραδινό θα είναι βραδινό. Εσείς το βραδινό το πάτε 9-10 η ώρα. Το βραδινό 8 τη το έδωσα χθες. Και με τα γάλα. Και με τα γάλα. Ναι, άρα, ναι, ναι. Δηλαδή πήγαμε αργά. Εάν ναι. θέλετε λοιπόν να μπούμε σε μια φυσιολογική ρουτίνα ύπνου, ναι. είναι το ξύπνημα. Ξυπνάμε το πρωί. Ναι. Αν λοιπόν ξυπνήσουν, βέβαια πολλές μαμάδες δεν το κάνουν, γιατί θέλουν να κάνουν λίγο μια δουλίτσα, να κάνουν κάτι άλλο. Ναι. Και εκμεταλλεύονται και χαλάει το πρόγραμμα όμως του ναι. παιδιού. Έτσι. Να αρχίσω ναι. να τη. Όχι να την ξυπνάω, να τη. Κανονικά είναι αφύπνιση να είναι. Να είναι πιο νωρίς. Πιο νωρίς είναι για να μπούμε στο δεκατιανό, να μπούμε στο μεσημεριανό. Γιατί το μεσημεριανό εσείς τι ώρα δίνετε. Το δεκατιανό. Το μεσημεριανό. Το μεσημεριανό συνήθως 3 με 4. 4. Έχει φτάσει 3 με 4. Ενώ κανονικά πρέπει να ήταν 1 με 2. Άρα είμαστε 2 ώρες πίσω ουσιαστικά. Ναι. Δηλαδή, γι' αυτό. Άρα λοιπόν το ξύπνημα είναι και φτάνει ο και καταλήγει και το βραδινό μας. Okay. Αυτή είναι η απάντηση. Okay, λοιπόν, από εκεί εξαρτάται. Σωστό. Κατάλαβα. Λοιπόν, ήθελα να σας ρωτήσω τώρα. Αυγό που της αρέσει. Ναι. Πόσες φορές την εβδομάδα μπορεί να φάει. Ωραία. Άλλη ερώτηση θα σας απαντήσω λίγο πολύ μαζεμένες. Και... πότε μπορούμε να ξεκινήσουμε όσπρια, ψάρι και πότε να όσπρια, βάλουμε ξηρούς καρπούς, δηλαδή αμύγδαλα και τέτοια. Ξηρούς καρπούς, άλλο. Αυτά, δεν έχω κάτι άλλο. Διατροφικά είναι από ό,τι είπα. Ναι, αυγό, όσπρια και ξηρή καρπή. Διατροφικά είναι. Όλα τα υπόλοιπα τα έχουμε λύσει. Ναι, δεν έχω κάτι. Όντως, είναι πολύ καλό μωρό, πραγματικά. Στην αρχή μας πέδεψε λιγάκι. Μετά με τους εμετούς και αυτά. Με τους εμετούς μας έχουν βελτιωθεί. Εντάξει, έχουν βελτιωθεί. Όντως, όλα τα μωράκια στην αρχή, στο πρώτο εξάμηνο, έχουμε προβλήματα του πεπτικού συστήματος. Μετά τον έκτο μήνα λοιπόν λίγο πολύ αυτά ομαλοποιούνται έτσι, mm-hmm. και μετά παίρνουμε στο διατροφικό σκέλος και έχουμε εξέματα, έχουμε τέτοια πράγματα, κυρίως που μας ταλαιπωρούν, mm-hmm. δυσανεξίες, αλλεργίες κτλ. Αλλά μετά το εξάμηνο. Mm-hmm. Λοιπόν, αυγό, έτσι μπορούμε να δώσουμε 3 με 6 αυγά την εβδομάδα. Τρία με 6, δηλαδή και κάθε, μέρα παραμέρα για κάθε μέρα. Mm-hmm. Έτσι, όσπρια να δοκιμάσουμε, σαφέστατα. Από τώρα αρχίζουν και δοκιμάζουν. 1-2 πυρονάκια. Mm-hmm. Έτσι, δηλαδή 1-2 κουταλάκια. Έτσι, τα λιώνετε λιγά και τα δίνετε. Δηλαδή, τις περισσότερες φορές να του δώσει φακές, α πούμε, να του κάνετε τι βγάλει άπεπτες. Mm-hmm. Τα βγάζει κομμάτια ολόκληρα. Δεν πειράζει. Ενεργοποιούνται όμως τα ένζημα του πεπτικού συστήματος με αποτέλεσμα σιγά σιγά το προετοιμάζουμε και για τα όσπρια. Δηλαδή μπορούμε μέσα στα λαχανικά να το ρίξουμε τα όσπρια κανονικά. Και μέσα στα λαχανικά μπορούμε να ρίξουμε μικρές ποσότητες ή και μπορούμε να έχουμε εμείς φακές και με το πυρούνι να δώσουμε. Ναι. Και δεν ξεχνάμε ότι σε αυτή την ηλικία δίνουμε το δικό μας φαγητό. Έχουμε ξεκινήσει και το έχουμε ξεκινήσει. Ειδικά τώρα στις γιορτές, λίγο πατατούλα. Πολύ όμορφα. Λίγο κατσίκι, επίσης αφήνουμε το παιδί με τα χεράκια του να πιάσει τις τροφές, να πασαληφθεί, να πέσει. Να κάνει τον τόπο άνω κάτω, ναι. να κάνει μια εμπόλεμη κατάσταση, η μαμά να πούμε να φρικάρει. Εγώ δεν φρικάρω. Ωραία. Η γιαγιά της φρικάρει. Φρικάρει, κάποιος φρικάρει, έτσι. Γιατί να ξέρετε, η αυτοσύτηση είναι δύσκολη ιστορία και παίρνει χρόνο. Η ετεροσύτηση, δηλαδή να το ταΐζω εγώ το μωρό, είναι πιο εύκολη. Δηλαδή έχω ένα πιάτο, και το τελειώνω εύκολα, δεν λερώνω με τον τόπο κτλ. Αλλά δεν είναι και το σωστότερο, γιατί το παιδί πρέπει να οσμίζεται, να γεύεται. Να την πιάνει την τροφή του για να γίνει, να πούμε, στο μέλλον ένας άνθρωπος ο οποίος έχει δοκιμάσει τις τροφές. Το ξινό-ξινό, το πικρό-πικρό, όλα αυτά να τα έχει πιάσει. Δηλαδή ακόμη και να παίξει. Ακόμη και να παίξει και με το λεμόνι, με το πορτοκάλι, με την μπανάνα, με τα φρούτα κτλ. Όλα αυτά να παίξουν. Έτσι. Δώσε το παιδί να δοκιμάσει. Ναι, γιατί τώρα, ας πούμε, όπως σας είπα, δεν τρώει φρούτα μέσα στη φρουτόκραμη που είναι αλεσμένη. Και τώρα σήμερα της έδωσα λίγο μπανάνα. Εντάξει, δεν της πολύ αρέσει η μπανάνα βέβαια. Και αρχίζω και της δίνω κομματάκια, μήπως και καταναλώσει έτσι τα φρούτα. Γιατί πρέπει να κάνετε τα κομματάκια και τα λοιπά και βάλτε τα μπροστά της και να παίξει και να τα φάει. Να πούμε, και τσι, δηλαδή στο μεσημεριανό της δεν έχουμε πρόβλημα. Θα το φάει, εντάξει, αρκεί να πεινάει, δεν το συζητώ. Στα φρούτα πολύ δύσκολα. Ωραία, εντάξει. Λίγο... Δεν παρατάμε ποτέ μαζί την προσπάθειά μας. Προσπαθούμε έτσι. 10-13 φορές μπορεί να προσπαθήσουμε να εισάγουμε ένα φρούτο, το οποίο, μια τροφή την οποία δεν του αρέσει. Okay. Δεν το παρατάμε έτσι. Ναι. Λοιπόν, γιατί τώρα εκπαιδεύουμε το παιδί για τη μελλοντική του ζωή. Και όχι μόνο γι' αυτό, αλλά και για την επόμενη γενιά. Δηλαδή, όπως θα μάθει το παιδί τώρα, θα μάθει να πούμε για τον εαυτό του. Δηλαδή, εσένα η μανούλα σου. Μαμά, γιαγιά εννοώ έτσι. Που μου την έφερνε τούτη εδώ πιο μικρή, λοιπόν, ότι ήμουν πιο αυστηρός μαζί σου. Έτσι. Θα ήταν τώρα λοιπόν πιο δεκτική να έπρεπε όλα τα τρόφιμα. Μια χαρά είναι, κούκλα είναι. Σε πειράζω. Έβλεπα και τη μαμά σαν παιδί και τώρα μου φαίνει το παιδί της. Μας ακούει η γιαγιά, ποιος ξέρει. Της είπα να μπει, ναι, οπότε μπορεί.
Μπορεί να μπει. Γιαγιά, σε χαιρετάμε. Γράψε μας να πούμε ένα χαιρετισμό. Ένα σχόλιο. Δούμε. Έτσι. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι όντως υπάρχουν αρκετά. Το με 221 άτομα βλέπουμε που μας παρακολουθούν. Έτσι, αρκετοί άνθρωποι. Τους ευχαριστούμε. Ίσως μάθω, θα κάνουμε πολλά τέτοια. Γιατί με αυτόν τον τρόπο, πες, επαναλαμβάνοντας τη γνώση, έτσι, θα βοηθηθούν και πολλοί άνθρωποι που είναι εντός Ελλάδος και έχουν τους γιατρούς τους, αλλά και πολλές μανούλες, οι οποίες είναι στο εξωτερικό, στην Ευρώπη, στην Αμερική κτλ. Και δεν έχουν την ευκαιρία να ακούνε πληροφορίες από την Ελλάδα. Mm-hmm. Παλιά μας λέγανε Ελλαδιστάν. Είμαστε οι καλύτεροι στον κόσμο. Το λέμε και επιμένουμε σε αυτό. Μας προσκυνάνε. Έτσι. Και επ' ευκαιρίας αυτού, έτσι, επειδή θέλω να σιγά σιγά να κάνουμε ένα digital medicine. Τι σημαίνει αυτό, digital medicine? Ότι θα ξεκινήσουμε να δίνουμε πληροφορίες, όχι διαγνώσεις. Δηλαδή, δεν μπορεί να πονάει η κοιλιά του παιδιού και να μου λέει τι έχει το παιδί, δεν θα ξέρω. Έτσι. Αλλά πληροφορίες συμπεριφερολογικές, διατροφικές, κοινωνικές κτλ. Μπορούμε να δώσουμε και να βοηθήσουμε όλες τις μανούλες που μένουν και εκτός Αθηνών, έτσι, και μας αγαπάνε, αλλά ιδίως εκτός Ελλάδος. Είτε είναι στην Ευρώπη, είτε είναι στην Αμερική. Φτιάξαμε μια πλατφόρμα που κάποια στιγμή ήδη είναι ανεβασμένη, όπου μπορεί ο γονιός λοιπόν να κλείσει ραντεβού διαδικτυακά μαζί μου. Έτσι. Προσπαθώ να χτίσω την ημέρα 9 με 10, δύο ραντεβού την ημέρα, έτσι, ένα μισάωρο το κάθε παιδί, ώστε επιπληρωμής είναι αυτό όμως, δεν είναι κάτι το οποίο θα το κάνουμε χωρίς πληρωμή. Υπάρχει μια πλατφόρμα όπου γονείς οι οποίοι είναι στο εξωτερικό κυρίως και θέλουν συμβουλές να τους δώσουμε. Εάν τα πράγματα να πούμε, πάνε καλά και δημιουργηθεί λοιπόν μια μεγάλη ανάγκη και μια ζήτηση, ίσως φτιάξουμε και κάτι άλλο. Δηλαδή, μπορεί να κάνουμε και τμήμα ψυχολογίας, έτσι, digital ψυχολογία, δεν ξέρω αν λογοθεραπεία, ό,τι είναι δηλαδή, με το λόγο που μπορούμε λοιπόν να το υποστηρίξουμε, γιατί ο κορονοϊός μας έφερε να πούμε καινούργια μοντέλα πια επικοινωνίας, μας έβαλε λοιπόν να κάνουμε και ουσιαστικά τηλεόραση να κάνουμε επικοινωνία μαζί σας, είναι πράγματα καινούργια. Θα το δείτε λοιπόν και θα το κάνουμε. Θα το ξαναπούμε και άλλες φορές. Άρα, όσπρια δίνουμε λοιπόν και ξηρή καρπή. Σαφέστατα δίνουμε ξηρούς καρπούς, όχι ολόκληρους, αλλά τριμμένους, αλεσμένους. Έτσι μπορούμε να το βάλουμε όπου θέλουμε. Ναι. Άρα δίνουμε, δεν φοβόμαστε. Αφήνουμε το μέλι ουσιαστικά που είναι στο χρόνο. Έτσι. Και κάτι θαλασσινό, όπως είναι κάτι οστρακοειδή και τα λοιπά. Εντάξει, δεν τα τρώμε εύκολα και τα λοιπά. Τα αφήνουμε. Αλλά λίγο πολύ τα υπόλοιπα δοκιμάζει το παιδί να αποκτήσει γεύσεις και ικανότητα χειρισμού. Ωραία. Εδώ φτάσαμε λοιπόν στο τέλος. Θα δω τώρα το μωρό. Έτσι, δεν το έχω εξετάσει. Τώρα θα δω το μωρό. Αλλά η επικοινωνία που θέλουμε να πούμε αυτά μαζί σας τελείωσε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Μπορείτε να κοινοποιήσετε αυτό το βιντεάκι όπου θέλετε. Έτσι θα μας κάνετε μεγάλη χαρά. Γεια σας. Γεια σας. Τέλεια.